Κύριε Γαματέα, καλώ ήρθατε στο δελτίο, και δεν μπορώ να καλώς ξεκινήσω Ανδρικά. από τα εθνικά μα θέματα βεβαίω και την απόφαση που είχαμε χθε στην Σύνοδο Κορυφή. Καταδίκη για τι ενέργειε τη Τουρκία, αναγνώριση των προκλήσεων και κάποια μέτρα τα οποία έρχονται στο κοντινό μέλλον όπω φαίνεται. Θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι είναι μια καλή απόφαση. Γενικώ πιστεύω ότι και μάλλον αναμενόμενη ήταν. Είναι λόγια του αέρα από αυτά που έχουμε συνηθίσει από του Ευρωπαίου συμμάχου και εταίρου. Ε, μια ζωή την τελευταία δεκαετία κυρίως αλλά και προηγούμενες δεκαετίες βλέπουμε να εξαγγέλουν και να λένε παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις mm -hmm. ότι θα πρέπει να συμμορφωθεί η Τουρκία με το Διεθνές Δίκαιο όμως αυτό είναι ε, γενικολογία, είναι, δεν αφορά τίποτα δηλαδή συγκεκριμένα μέτρα από τη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής κύριε Σρόιτερ δεν είχαμε mm -hmm. και βεβαίως αυτό είναι το ζητούμενο και βεβαίως εμείς συνεχίζουμε να ανησυχούμε και από την ενημέρωση που είχαμε από την κυβέρνηση, από τον Υπουργό Εξωτερικών για τη συνεδρίαση του Κισεα, αλλά και για όλα αυτά που βλέπουμε και βλέπει και ο ελληνικός λαός να συμβαίνουν γύρω μας και στο Αιγαίο και κυρίως στην Κυπριακή ΑΟΖ, σε όλη την Ανατολική ε, Μεσόγειο. Ανοίγουν όλοι αυτοί οι ανταγωνισμοί, οι αντιθέσεις, συγκρούονται πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, τα οποία είναι αντίθετα μεταξύ τους και δεν πρόκειται να βρει κανεί άκρη. Ήδη έχουμε σήμερα, μάλιστα πανηγύρισε ο κ. Πρωθυπουργό για την Exxon -Mobil, νότια της Κρήτης για τις έρευνε, όμως δεν λέει στον ελληνικό λαό ότι αυτό ανοίγει ξανά τον ασκό του αιώλου, με τους ανταγωνισμούς και τις αντιθέσεις. Εσείς... Όταν συγκρούονται οι ΗΠΑ, Γερμανία, Βρετανία, Ρωσία, Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά ή ξεχωριστά κράτη στην περιοχή αυτή μαζί με Τουρκία, Ισραήλ, Ιράν και περιφερειακές άλλες δυνάμεις πάρα πολύ ισχυρές mm -hmm. και φοβερά στρατιωτικά εξοπλισμένες, καταλαβαίνουμε τι έχουν να πληρώσουν οι λαοί ως θύματα. Σε αυτό το ενεργειακό παιχνίδι υπάρχουν πράγματι πάρα πολλοί παίκτε, κύριε Κουτσούμπα. Το ερώτημα είναι αν συμφωνείτε με αυτό που είπε και ο Υπουργό Άμυνα χθε εδώ στο δελτίο του Α, ότι παρά του πολλού παίκτε και παρά τι δηλώσει συμπαράσταση, εάν υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, εάν υπάρξει μια σύγκρουση έστω και μικρή, θα είμαστε μόνοι μα τελικά. Όχι μόνο μόνοι μα, αλλά θα είμαστε και μέσα σε όλη αυτή τη δίνη των αντιθέσεων που έλεγα και πριν. Mm -hmm. Διότι ε, είτε Αμερικάνοι, είτε Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ΝΑΤΟ έχουν τα δικά τους στρατιωτικά, γεωπολιτικά, οικονομικά συμφέροντα. Mm -hmm. Οι κολοσσοί, οι ενεργειακοί έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Και αντίστοιχα η Κίνα, η Ρωσία έχει τα δικά της συμφέροντα ε, στην περιοχή. Βεβαίως η Ελλάδα και κυρίως οι λαοί, για να το πούμε έτσι, γιατί μιλάμε για τον ελληνικό λαό και την νεολαία που θα πληρώσει μια τέτοια πιθανή πολεμική εμπλοκή ή σύγκρουση ε, σε αυτά τα ζητήματα. Αντίστοιχα και ο τουρκικό λαό, yeah. ο οποίο δεν φταίει τίποτα, ή ο κυπριακό λαό. Άρα λοιπόν από αυτή τη σκοπιά και ανησυχούμε και θεωρούμε ότι είναι άλλο η ψυχραιμία η ψύχρεμη αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και άλλο όμως ο εφησυχασμός το να μην παίρνει στα απαραίτητα μέτρα να μην προειδοποιείς και να μην κρατά σε ετοιμότητα συνολικά τον ελληνικό λαό όλες αυτές τις δυνάμεις έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη ε, κατάσταση. Σε δύο εβδομάδες έχουμε εκλογές, εθνικές εκλογές. Έρχεστε από ένα αποτέλεσμα ευρωεκλογών. Θέλω να ρωτήσω ποιο είναι ο στόχος του Κομμουνιστικού κόμματο για τις 7 Ιουλίου. Το ΚΚΕ πρέπει να βγει πολύ δυνατό για να είναι την επόμενη μέρα ακριβώ δυνατό ο ελληνικό λαό. Mm -hmm. Να είναι δυνατό και μέσα στη Βουλή με μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και μέσα στο λαϊκό κίνημα, γιατί και εκεί θα κρίνονται πάρα πολλά. Η νέα κυβέρνηση που θα βγει θα έχει να αντιμετωπίσει τα ματωμένα πλεονάσματα συνεχώ, θα έχει την εποπτεία και τη δημοσιονομική προσαρμογή, τι απαραίτητε αναδιαρθρώσεις που ήδη έχουν ψηφιστεί. Από τα προηγούμενα μνημόνια, κυρίω από το τρίτο τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την μεταμνημονιακή εποχή και τι υποσχέσει και τι υπογραφέ που έχουν πέσει για το τι μέτρα πρέπει να πάρθουν. Άρα λοιπόν το ΚΚΕ θα είναι αυτή η δύναμη, εφόσον δεν πρόκειται στις 7, στις 8 του Ιουλίου να έχουμε μια πραγματική λαϊκή διακυβέρνηση, αλλά θα έχουμε από ό,τι φαίνεται μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, μακάρι να έβγαινε μια διακυβέρνηση η οποία θα καταργούσε μνημόνια αντεργατικούς αντιλαϊκούς νόμους, όμως αυτό ε, δεν είναι από ό,τι φαίνεται ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή, μακάρι να αλλάξει αλλά δεν φαίνεται αυτό το πράγμα άρα λοιπόν έχει σημασία η δύναμη που θα έχει το ΚΚΕ γιατί είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να αντιπαρατεθεί αποφασιστικά σε μια αντιδραστική αντιλαϊκή πολιτική. Ποιο θα το κάνει αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Το ΠΑΣΟΚ θα το κάνει μήπω άλλα μικρότερα κόμματα μια χρήση που εμφανίζονται ω διάτοντε αστέρε και εξαφανίζονται την άλλη Εδώ ώρα. Εδώ θα ερχόμουν, κύριε Γενική. Ποια είναι αυτά τα κόμματα μια χρήση στα οποία αναφέρεστε. Είναι η δεύτερη φορά από το λέτε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν υπάρχει πείρα, γνωρίσαμε τα προηγούμενα κόμματα. Mm. Πού είναι το ποτάμι, Πού είναι η ΑΝΕΛ, πού είναι διάφορα άλλα τέτοια σχήματα που εμφανίστηκαν σε μια περίοδο, αξιοποιήθηκαν από αυτό το σύστημα ω αναχώματα, αν θέλετε, στον προοδευτικισμό, στον ριζοσπαστισμό, στο να έρθει ο κόσμο στο ΚΚΕ. Από ο αριστερό αυτό προοδευτικό ή άλλο κόσμο, εργαζόμενοι άνθρωποι, άσχετα τι ήταν πολιτικά. Mm -hmm. και από εκεί και πέρα εξαφανίστηκαν. Σήμερα εμφανίζεται ο Βαρουφάκης. Εμφανίζεται το ΜΕΡΑ25, γνωστό Υπουργό Οικονομικών, που ουσιαστικά μα οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο. Ο εμπνευστή ω άνθρωπο του όρου, μέσα στην κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ του πρώτου εξαμήνου, όλων αυτών. Να μην τη λέμε Τρόικα, να τη λέμε Θεσμού. Να μην το λέμε Μνημόνιο, να το λέμε Συμφωνία. Να μην του λέμε, ξέρω εγώ έτσι, να του λέμε Τέρου. Δεν ετέρους. είναι ένα αριστερό κόμμα, κόμμα πέρα... το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, το οποίο θα ήταν καλό να μπει στη Βουλή. Καλά, αυτή η έννοια τη αριστερά έχει γίνει λάστιχο, το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι αριστερό, ούτε ο Βαρουφάκη ήταν και είναι αριστερό. Είναι άνθρωποι συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, έχουν αποστολή να παίξουν ένα ρόλο τη συγκεκριμένη περίοδο, για παράδειγμα το Μέρα 25, mm -hmm. και από εκεί και πέρα είτε να κολλήσουν αν καταφέρουν να μπουν στη Βουλή ως τσόντα σε κάποιον από τα δύο μεγάλα κόμματα, είτε από εκεί και πέρα να εξαφανιστούν και να πάρουν το δρόμο τους αφού θα έχουν επιτελέσει αυτό το έργο. Ένα 2,5% ή 3% αν έρθει στο ΚΚΕ φεύγοντας από το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πραγματικά συνεισφορά στο λαό μας, στο κίνημά του, στους αγώνες του, στην πίεση και στη διεκδίκηση για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες έστω και κάποια μέτρα ανακούφιση αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει ο Λέτε λοιπόν ο λαός μας. ότι ο απογοητευμένο ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ καλό θα είναι να μην στραφεί σε ένα κόμμα σαν τον κ. Βαρουφάκη από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά να στραφεί σε εσά. Οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που είναι πάρα πολλοί ακόμα και το 23,5% που πήρε σε ευρωεκλογέ με βαριά καρδιά το ψήφισαν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδαν όλη αυτή την κοροϊδία, uh -huh. θα πρέπει πιστεύουμε να συνεχίσουν αυτό το μήνυμα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, προς το κόμμα τους, προς αυτή την κοροϊδία και τη μετάλλαξη και την διάψευση ελπίδων, και να έρθουν αποφασιστικά με το χέρι στην καρδιά στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτό θα είναι η δύναμη, αυτό θα τους δώσει και τους ίδιους δύναμη, θα σημάνει ανάταση ελπίδων, θα μπορεί ο λαός πραγματικά να χαμογελά την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το κομμάτι, μιλήσατε για τον κύριο Βαρουφάκη, θέλω να μιλήσουμε και για την άλλη πλευρά, στα κόμματα τα οποία κινούνται δεξιότερα τη δεξιά. Και βεβαίω μιλάμε για το κόμμα του κ. Βελόπουλου, για τη Χρυσή Αυγή, στην οποία έχετε αναφερθεί πάρα πολλέ φορέ και έχετε πει ότι είναι και νίκη το γεγονό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα ε, έκανε ένα αποτέλεσμα καλύτερο από αυτό τη Χρυσή Αυγή στι ευρωεκλογέ. Πείτε μου για αυτά. Πρέπει να δυναμώσει ε, δυναμώνοντας το ΚΚΕ θα δυναμώσει ταυτόχρονα και η πτώση της χρυσή αυγή. Mm -hmm. Η Χρυσή Αυγή όχι μόνο απλά πρέπει να κοιτάει την πλάτη του ΚΚΕ στο πολιτικό σκηνικό και των άλλων κομμάτων φυσικά, αλλά πρέπει να εξαφανιστεί και να βγει από τη Βουλή. Είναι μια εγκληματική, ναζιστική, δολοφονική συμμορία ανθρώπων που έχουν παραπλανήσει ένας, μια σειρά κόσμο, ο οποίος πλέον καταλαβαίνει και πρέπει αυτό ο κόσμο να φύγει, να απομακρυνθεί όσο είναι καιρό από αυτή την εγκληματική οργάνωση. Επίση, ο κόσμο θα πρέπει να σκεφτεί ότι δεν πρέπει να ακουμπήσει και να πάει φεύγοντα από τη Χρυσή Αυγή ή από άλλα κόμματα σε διάφορου του σωτήρε, συνομιλητέ του Ιησού Χριστού και άλλα τέτοια που κοροϊδεύουν στην πραγματικότητα του πιστού, του ανθρώπου που πιστεύουν, είναι χριστιανοί, ορθόδοξοι κλπ. που πιστεύουν στο, στον Ιησού Χριστό και του κοροϊδεύει διπλά και τριπλά μέσα από τηλεοπτικά κανάλια. Έλεος πια με αυτά τα πράγματα. Πρέπει να δώσουν την ψήφο τους εκεί που πραγματικά θα αξιοποιηθεί για το συμφέρον του λαού μας, για τα λαϊκά συμφέροντα. Και αυτό είναι μόνο το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ προσδοκάται ότι θα έχει ένα καλύτερο ποσοστό από αυτό των ευρωεκλόγων. Και το λέω αυτό γιατί στο προηγούμενο αποτέλεσμα φαίνεται ότι δεν εισέπραξε το κομμάτι αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, του δυσαρεστημένου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, παρότι σε απόλυτο αριθμό ψήφων ήταν, πολύ περισσο... ήταν περισσότεροι ψηφοφόροι σε ευρωεκλογέ, όπω και πολύ περισσότεροι ακόμα στι περιφερειακέ και δημοτικέ εκλογέ. Άρα, εμεί απευθυνόμαστε σε αυτού του 400 και πλέον χιλιάδε ανθρώπου, οι οποίοι ακουμπάνε στο ΚΚΕ και τους λέμε ούτε να κάνουν αποχή, γιατί είναι δύσκολες εποχές, βέβαια, 7 Ιουλίου είναι μέρα μέ κατά καλό καιρό, άρα λοιπόν θα πρέπει όλος αυτός ο κόσμος να πάει να ψηφίσει και με το χέρι στην καρδιά να πάει να ρίξει το ψηφοδέλτιο του κόμματος ε, στην κάλπη και βεβαίως όλοι αυτοί οι δυσαρεστημένοι να έρθουν με περισσότερο πείσμα, πράγμα που το βλέπουμε τώρα και στις συγκεντρώσεις και στις περιοδίες μας υπάρχει μια αποφασιστικότητα, ένα πείσμα, ένα γυνάτι, να το πω έτσι με την καλή έννοια και βεβαίως αυτός ο κόσμος μπορεί να εκφραστεί και να αγκαλιάσει το ΚΚΕ όπω και το ΚΚΕ να αγκαλιάζει όλου αυτού του ανθρώπου. Και με αυτέ τι λοιπόν, θα σα ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ θα καλό ήθελα, αγώνα. Θα ήθελα μόνο, αν μου επιτρέπετε, κομμάτα, να πω γιατί είχαμε μια απώλεια σήμερα, ναι. έναν επιφανή παράγοντα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά θα έλεγα και επιφανή παράγοντα του διεθνού κομμουνιστικού και εργατικού κινήματο mm -hmm. και ευρύτερα, το Δημήτρητο Χριστόφια mm -hmm. από την Κύπρο, πριν από λίγο. Πολύ σημαντική προσωπικότητα. Πολύ σημαντική προσωπικότητα, πολλά χρόνια Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία και βεβαίω με ενημέρωσε ο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, άντρου του Κυπριανού, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε για την απώλειά του και θα ήθελα και ε, από το κανάλι σας απόψε μαζί σας να εκφράσω τα συλληπιτήρια, τα βαθιά συλληπιτήρια και τα δικά μου όλη τη Κεντρική Επιτροπή των Ελλήνων προς το ΑΚΕΛ, προς τα μέλη του ΑΚΕΛ, αλλά προς όλο τον Κυπριακό λαό και φυσικά στην οικογένεια του Δημήτρη του Χριστόφια, στη γυναίκα του την Έλση, στα παιδιά του, τη Μαριάννα, τη Χριστίνα του Χρήστο. Και για τα αυτή δικά τη, μας βεβαίως, Την απώλεια. Και να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.